ξεκλείδωσε το ποδήλατο, το παίρνουμε, κάνουμε τη βόλτα μας και το αφήνουμε μετά σε όποιον αντίστοιχο σταθμό θέλουμε, χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα όμως αυτή τη φορά, αρκεί να πάμε το ποδήλατο και να το τοποθετήσουμε μέσα στην ειδική υποδοχή. Να κάνει το θόρυβο και να κλειδώσει. Σε εργασίες αναβάθμισης του φθαρμένου στόλου και των σταθμών των κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Χανίων προχώρησε το προηγούμενο διάστημα η ανάδοχος εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση με στόχο την ποιοτικότερη χρήση από τους πολίτες. Οι εργασίες που έγιναν χωρίς επιπλέον οικονομικό κόστος για το Δήμο πραγματοποιήθηκαν στους σταθμούς ποδηλάτων της πλατείας Κατεχάκη, στην οδό Δευκαλίων στο πάρκινγκ της Πύλη της Άμμου, στην πλατεία Μαρκοπούλου ανατολικά της Δημοτικής Αγοράς, ενώ ο κατεστραμμένος εξοπλισμός που υπήρχε στην πλατεία Τάλο απομακρύνθηκε και ο νέος σταθμός εγκαταστάθηκε λίγα μέτρα παραπάνω στις αρχές της οδού Θεοτοκοπούλου με υλικά τελευταίας τεχνολογίας. Έχουμε εξχρονίσει το στόλο μας με 14 καινούργια ποδήλατα και έχουμε επισκευάσει άλλα 10. Επομένως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 35 δημοτικά ποδήλατα προς ενοικίαση. Έχουν γίνει επισκευές σε όλους τους σταθμούς, αντικατάσταση οθονών, κλειδαριών, κεραιών, με αποτέλεσμα να έχουμε μια τεράστια αύξηση στις ενοικίες των ποδηλάτων. Ωστόσο, στο Δήμο Χανίων εντυπωσιακή είναι η αύξηση ρεκόρ άνω του 50% που καταγράφηκε τον προηγούμενο χρόνο στη χρήση των κοινόχρηστων ποδηλάτων, με τους πολίτες να χρησιμοποιούν περισσότερο το ποδήλατο κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η εκτεταμένη συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού του Δήμου, αλλά και η ενίσχυση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε μία αύξηση άνω του 500% από τους αντίστοιχους περσινούς μήνες. Από το 2016 που μπήκαν τα ποδήλατα μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, λόγω των φθορών και λόγω της κίνησης που υπήρχε, είχε μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση κάθε χρόνο. Μετά από τις παρεμβάσεις που κάναμε σαν καινούργια δημοτική αρχή, βλέπουμε αυτή την αύξηση. Το Σάββατο παρατηρήσαμε ένα ρεκόρ νοικιάσεων, 75 νοικιάσεων την ημέρα, που σκεφτείτε ότι πέρυσι όλο το Μάρτι υπήρχαν 84 ενοικιάσεις, εμείς κάναμε 75 σε μία μέρα. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το Σεπτέμβριο που τελειώνει η πενταετία του εν λόγω προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ να ενισχυθούν περαιτέρω τόσο ο στόλος όσο και οι σταθμοί των δημοτικών ποδηλάτων. Ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και στην κουλτούρα και στην παιδεία του Χανιώτη, του να κυκλοφορεί με τον ποδήλατο στο κέντρο και με τα πόδια και να αφήσουμε λίγο τα αυτοκίνητα έξω από το κέντρο. Είναι δωρεάν τις πρώτες 3 ώρες. Μετά, αν δεν το επιστρέψει σε 3 ώρες, υπάρχει μια χρέωση 1 ευρώ. Είναι αυτονόητο για να μην μπορεί κάποιος να πάρει το ποδήλατο στο σπίτι του, ας πούμε.